διάχρονος δράστης προκειμένου να τον εξυπηρετεί εφόσον επικαλείται τυφλότητα 95%. Η κοπέλα ήταν η τρίτη φορά που είχε έρθει σε αυτό εδώ το διαμέρισμα, η τρίτη και η τελευταία, διότι οι γονείς της δεν την άφηναν να επισκέπτεται άγνωστων ανθρώπων σπίτια. Όμως οι γονείς της τη ζήτησαν το όνομα και το επίθετο του ανθρώπου που έρχεται και δουλεύει. Έτσι ακριβώς την εντόπισε και η αστυνομία. Πριν προχωρήσω, Μένιο, στο γεγονός ότι πώς τη βρήκε η αστυνομία και θέλω να σας δείξω εδώ, θέλω να δείτε τα 5 σκαλιά εδώ που βρίσκονται στο διαμέρισμα, που αυτά τα σκαλιά, Μένιο, δεν μπορώ να τα κατέβω ούτε με μισά ανοιχτά μάτια. Είναι πάρα πολύ λεπτά, είναι πάρα πολύ μικρός ο διάδρομος και εδώ οι γείτονες μας λένε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ανεποκατέβαινε τα σκυλιά, έβγαινε βόλτα με το σκύλο του, πήγαινε στη λαϊκή αγορά και ψώνιζε, περνούσε τη Μεγάλη Λεωφόρο. Επίσης θέλω να σας πω, ερχόμενοι εδώ οι αστυνομικοί, όπως βλέπετε εδώ αυτή την πόρτα, χτυπούν την πόρτα, ανοίγει μόνο το τζάμι της πόρτας, ο δράστης. Ρωτούν οι αστυνομικοί αν βρίσκεται εδώ η κοπέλα ή αν έχει περάσει. Εκείνος αμέσως τους απαντά ότι δεν έχει περάσει. Μαρία μου, οφείλουμε να πούμε ένα μπράβο μεγάλο όμως και στους αστυνομικούς που πήγαν επί τόπου, μπουκάρανε, σπάσανε πόρτες, τα σπάσαν όλα και σώσαν το 20χρονο κορίτσι. Το κορίτσι όταν αντίκρισε... Θέλω να σου πω, Μένιο. Ναι, Μαρία, μισό λεπτό. Όταν αντίκρισε, κυρίες και κύριοι, το κορίτσι, το 20χρονο αυτό κακοποιημένο κορίτσι, τους αστυνομικούς, έκανε το σταυρό του και φιλούσε στα χέρια τους αστυνομικούς που την έσωσαν από το κολαστήριο, κυρίες και κύριοι, Μαρία Βλάχου, αυτού του τέρατος. Θα μάθουμε κάτι εδώ που δεν έχει ακουστεί, γιατί υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση, Μένιο, και θέλω να σου πω ότι όλο το σύμπαν συνωμότησε υπέρ της κοπέλας για πολλούς λόγους. Ο δράστης νάρκωνε την κοπέλα και κάθε φορά που η κοπέλα ανακτούσε τις δυνάμεις της, την άρκωνε ξανά και ξανά. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που χτύπησαν οι αστυνομικοί, αν δείτε εδώ πέρα, ναι, με τη βοήθεια του κάμεραμάν, υπάρχει ο τείχος εδώ. Είχαν κρυφτεί δύο αστυνομικοί εδώ. Ο δράστης είδε μόνο τους δύο. Έφυγαν οι δύο, είχαν μείνει δύο αστυνομικοί και άκουσαν την κοπέλα που εκείνη τη στιγμή δεν ήταν εναρκωμένη να μου γκρίζει, να ζητάει βοήθεια. Εκείνη τη στιγμή περνούσε ένα φορτηγό με οικοδομικά υλικά και σταματάνε οι αστυνομικοί το φορτηγό και ρωτούν αν υπάρχει μια βαριοπούλα. Με αυτή λοιπόν τη βαριοπούλα έσπασαν εδώ την πόρτα όπως βλέπετε. Μπήκανε μέσα στο σπίτι, μπούκαραν. Ο δράστης βρισκόταν στο κρεβάτι. Τον απομάκρυναν αμέσως από το κρεβάτι, απελευθέρωσαν την κοπέλα. Η κοπέλα με το που την απελευθέρωσαν φίλησε τα χέρια του αστυνομικού και του ζητούσε. Πάμε να δούμε, Μαρία, πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ και τι σου είπε ο δράστης μετά την έξοδό του από τον ανακριτή. Πρόκειται για ένα τραγικό γεγονός που θυμίζει σενάριο ταινίας τρόμου. 20χρονη εργαζόμενη φοιτήτρια έπεσε θύμα ομηρίας και βιασμού από 52χρονο κατά 95% τυφλό άντρα στην Δάφνη, τον οποίο και βοηθούσε λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άντρας που κρατούσε δεμένη και φημωμένη την κοπέλα είχε τοποθετήσει στο κεφάλι της μια κάμερα τύπου GoPro και μέσω αυτής κατέγραφε τις αρρωστημένες πράξεις του. Ο 52χρονος βάσει πορίσματος Ειδικής Επιτροπής είναι κατά 95% τυφλός, κάτι που μαρτυρά και επίσημο έγγραφο του ΙΚΑ με ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου του 2015 και χρήζε βοήθειας εταίρου προσώπου εφόρου ζωής. Είναι επίσης υπέρβαρος και είχε καταφέρει να ενταχθεί στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Αυτός ήταν και ο λόγος που η 20χρονη βρισκόταν στο σπίτι του το πρωί της περασμένης Τετάρτης. Η κοπέλα που είχε ήδη πάει άλλες τρεις φορές στο συγκεκριμένο σπίτι βοηθούσε τον 52χρονο με τις δουλειές του σπιτιού. Όμως η τελευταία επίσκεψή της είχε διαφορετική κατάληξη. Αυτός είναι ο άνθρωπος που βασάνιζε με φρικτό τρόπο και κακοποιούσε σεξουαλικά επί ένα 24ωρο στο σπίτι του στη Δάφνη, την 20χρονη φοιτήτρια που παγίδευσε μέσω αγγελίας για οικιακή βοηθό.
Ο δράστης συνελήφθη παυτοφόρο στο διαμέρισμά του, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν την 20χρονη κοπέλα σε άθλια κατάσταση. Την στιγμή που ο 53χρονος οδηγούνταν στον εισαγγελέα, είπε: «Γιατί το κάνατε αυτό?» «Τι έκανα, αμαία ημέρα, παιδιά, 95% τυφλός.» «Έχετε συνειδητοποιήσει την πράξη σας?» «Σχέσεις είχα με την κοπέλα, τι θέλετε?» Εδώ βλέπετε το δράστη να κατεβαίνει άνετο στα σκαλιά χωρίς καμία βοήθεια, την ίδια στιγμή που επικαλείται πως δεν βλέπει. «Τι έκανα, αμαία ημέρα, παιδιά, 95% τυφλός.» Βγαίνοντας από τον εισαγγελέα, οι δηλώσεις του για το βιασμό της 20χρονης φοιτήτριας σοκάρουν. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που διέμενε ο 53χρονος μιλά αποκλειστικά στην εκπομπή μας, αποκαλώντας τον δίστροπο. Δίστροπος ήταν, σαν άτομο, δεν μπορούσε να συνοηθήσει εύκολα μαζί του. Εσείς, αν σας ρωτούσε κανείς, αν έβλεπε αυτός ο άνθρωπος, τι θα απαντούσατε? Ότι έβλεπε, έβλεπε, διότι και μπορούσε και περπατούσε και τα σκαλιά ανέβαινε και τα κατέβαινε και έξω το σκυλάκι το βγάζε βόλτα. Ο βασανιστής της 20χρονης κοπέλας, ευνηδιάζοντάς την με ένα πανί με εθέρα, την άρκωσε, στη συνέχεια την έδεσε στο κρεβάτι, κακοποιώντας την με τον πιο βάναυσο τρόπο και βιντεοσκοπούσε τις αρρωστημένες πράξεις του. Όταν η κοπέλα ανακτούσε τις δυνάμεις της, την άρκωνε ξανά και ξανά. «Εγώ, παιδιά, τυφλός είμαι. Δεν θα έκανα κάτι χωρίς και τη θέληση κάποια.» Όταν πια οι αστυνομικοί ελευθέρωσαν το 20χρονο κορίτσι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων. «Ήσασταν μπροστά την ώρα της σύλληψης?» «Παρκάρισα εκεί και βλέπω τρία νεαρά άτομα να χτυπάνε την πόρτα και να με βαριοπούλα να βάλανε την πόρτα. Δεν περίμενα ποτέ δύο πράγμα. Ποτέ δεν περίμενα τέτοιο πράγμα.» Όσον αφορά στο δράστη, ζήτησε προθεσμία για την απολογία του και τη Δευτέρα το πρωί θα οδηγηθεί στον ανακριτή. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία. Πραγματικά δεν θα ήθελα να κάνουμε κανένα σχόλιο. Ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει. Και πριν πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, Σωτήρη Καραμίτσα, καθώς από τις 3 μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, εδώ και μια μισή ώρα συμβαίνει τώρα εξέλιξη της τελευταίας στιγμής σχετικά με τον Δήμαρχο Στυλίδας, Σωτήρη, ο οποίος βρίσκεται έξω από το Δημαρχείο της Στυλίδας, κάνοντας απεργία πείνας. Τι ακριβώς συμβαίνει, και αμέσως σε λίγα λεπτά ο Δήμαρχος θα είναι ζωντανά κοντά μας.